πέρασε από το κλειστό της 10 σήμερα για το πρωτάθλημα Summer League Master. Η Πίτσα Πεπερώνε ως φιλοξενούμενη. Τυπικά σήμερα αντιμετωπίζουν τους Βάλτονς, τυπικά γηπεδούχοι. Βάλτονς μια ομάδα που κατεβαίνει κλασικά στο Summer League. Δυνατή ομάδα, έχει αναδειχθεί και πρωταθλήτρια στο παρελθόν. Η Πίτσα Πεπερώνε είναι η Πίτσερ Μπυρόνια, όπως είχαμε μάθει στο πρωτάθλημα της Development. Έχουμε το πρώτο τζάμπολο ανάμεσα Αλεξανδρίδη και Μιλπούδη. Νικητής Αλεξανδρίδης και μπάλα για τους Βάλτονς. Πρώτη επίθεση τώρα. Πάσα, ο Νίμα έχει την μπάλα, Αλεξανδρίδης με το νούμερο 5, σούτ από την κορυφή για 3. Άστοχο rebound από τον Χρυσοφού, που τρέχει τώρα και το γήπεδο, για να δούμε. Πέρασε ο Χρυσοφού, τώρα έχει την μπάλα, οργανώνει την επίθεση για την ομάδα του. Αυτός είναι ο μικρός ζωγράφος που βλέπετε εδώ πέρα, ο Μιλκούδης, ο πατέρας είναι στον πάγκο με το ξεκίνημα του αγώνα. Η πάσα του Νταμπάσογλου, ζωγράφος ελεύθερος για 3, βρίσκει το στόχο και το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Είναι γεγονός για, για τους. Μπερδεύουμε από τους Πίτσερ Μπυρόνια, τους προηγούμενους, από τους Πίτσα Πεπερώνε. Τώρα λέει άπλε τον Αλεξανδρίδη στην άλλη πλευρά, οι Βάλτονς πετυχαίνουν το πρώτο καλάθι του στο παιχνίδι. Ο Νταμπάσογλου. Χρονόπουλος με την εμπειρία του κατευθύνει κλασικά την ομάδα του. Μιλκούδης τώρα, κυκλοφορούν την μπάλα όμορφα η Πίτσα Πεπερώνε. Τώρα τρίποντο τον Νταμπάσογλου που βρήκε το χώρο. Μάχες, rebound το Μιλκούδη, επιθετικό από εξεπαφή στα στοχή ο Μιλκούδης και rebound από τον Γκρεκίδη. Αλεξανδρίδης πάει στον Γκρεκίδη. Οι Βάλτονς ψάχνουν τώρα επίθεση που θα τους δώσει το προβάδισμα και θα πράγματι τη βρίσκουν με τον Αλεξανδρίδη να ευστοχεί από κοντά μετά την ασίστ του συμπαίκτη του Γκρεκίδη. Τώρα το σκορ είναι 4-3. Ζωγράφος περιμένει κίνηση, πάρα λίγο το λάθος. Υπήρχε deflection από παίκτη των Βάλτονς. Τρίποντο από τη γωνία του ζωγράφου. Άστοχο. Rebound από τον Μπίλιο που τώρα κατευθύνει την ομάδα του. Μπίλιος. Μπίλιος πιέζουν ψηλά, η Πίτσα Πεπερώνε. Ο Μπίλιος βρίσκει το χώρο, πασάρει στον Κρεκίδη. Ανεβαίνει ο Αλεξανδρίδης για να πάρει από το ύψος των βολών και παίρνει το σκουτ που είναι εύστοχο. Ωραίο ξεκίνημα στο παιχνίδι. Οι Βάλτονς προηγούνται τώρα 6-3. Μιλκούδης, τώρα ο Χρονόπουλος βάλει στην μπάλα στο παρκέ, πασάρει τον Χρονόπουλο, σουτ για 2, άστοχο. Με περιπέτειση μπάλα καταλήγει στο καλάθι, επιθετικό rebound όμως ξανά από τον Μιλκούδη. Αν είναι δυνατόν, πάλι με περιπέτειση μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι των Βάλτων. Τώρα τρίποδο στην άλλη πλευρά από τον Μπίλιο, άστοχο. Διεκδικεί και κερδίζει τον rebound παίκτη των Βάλτων και το λέει up. Ωραία εδώ η επίθεση, το καλάθι έρχεται από τον Οικονόμου. Τώρα Χρυσοχού στην μπάλα. Ο Νταμπάσογλου. Κόβει ο ζωγράφος. Ο Νταμπάσογλου βρίσκει το χώρο για τον drive. Κερδίζει το φάουλ από τον Οικονόμου και έχει δικαίωμα για 2 βολές. Το πρώτο ομαδικό φάουλ στο παιχνίδι το έκαναν οι Βάλτονς. Στις δύο βολές, ο Χρονόπουλος παίρνει το rebound, τώρα ο ζωγράφος, πάει τα αριστερά, σταματάει, Άμπερ Άντερ, δεν ολοκληρώνει όμως την προσπάθεια, κάνει μια πάσα στο πουθενά, μπάλα για τους Βάλτονς. Συνέχεια με τον Κρεκίδη για τους Βάλτονς, το screen ψηλά όπως βλέπουμε, τρίποντα από τον Οικονόμου που βρήκε το χώρο στο χείρι, μπάνω από τον ζωγράφο. Ζωγράφος τώρα τρέχει το γήπεδο, πιέζεται από τον Μπίλιο. Μιλκούδης τώρα παίρνει το χώρο που του έδωσε η αντίπαλη άμυνα και με ωραίο πάτημα διαμορφώνει το 8-5. Μακρινή πάσα τώρα για τους Βάλτονς. Πάσα τον Μπίλιο στον Αλεξανδρίδη. Ο Αλεξανδρίδης πάει στο πόστο Μιλκούδη. Δεν έρχεται βοήθεια, είναι fake η βοήθεια από τους Πεπερώνε. Ω, εξαιρετική προσπάθεια τον Αλεξανδρίδη. Το ανάποδο λέει up και 15. Προηγούνται με 5 τώρα οι Βάλτονς. Χρυσοχού. Χρυσοχού τώρα για 3.
Rebound εύκολο από τον Μάλτο. Κατεβάζει και την μπάλα. Βίλιος, ωραίο το screen. Βίλιος ψάχνει και έψινα, αλλά βάζει το πόδι ο Νταμπάσογλου και η μπάλα είναι ξανά για τους Βάλτονς με 14 δευτερόλεπτα για να κυλώσουν επίθεση. Γνωρίζοντας μερικά πράγματα για τα pitcher μπυρών, για τα προηγούμενα που τώρα πλέον είναι pitcher πεπερώνε, pizza πεπερώνε με συγχωρείτε, αξίζει να πούμε ότι συνδυάζουν τη νεανικότητα, το ταλέντο και την εμπειρία με παίκτες με μεγάλες παραστάσεις από πολλά γήπεδα. Άστοχο τώρα το τρίπο τον Ταμπάσογλου, ριμπάουντ τον Πίλιο. Οι Βάλτονς στην επίθεση τώρα. Τα pitcher μπυρών τερμάτισαν στο πρωτάθλημα της Master League του Winter πρωταθλήματος στην δεύτερη θέση, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν πέρα από τα πρώιμη τελικά στα play-off. Παρ' όλα αυτά ήταν κατά γενική ομολογία μια ομάδα με εξαιρετική οργάνωση στο παιχνίδι της. Τώρα Αλεξανδρίδης πασάρει προσπίσει από τον Οικονόμου, η πάσα, το lay-up, άστοχο από τον Γκρεκίδη. Τώρα στον εθνιδιασμό η Πεπερώνε. Ο Νταμπάσογλου στη γωνία στο Μιλκούδη. Χρονόπουλος πασάρει στο Ζωγράφο, ο Ζωγράφος είχε το χώρο, δίσπασε να πάρει το σουτ, βάζει την μπάλα τώρα στο παρκέ. Διφλέξον τον Αλεξανδρίδη, κλέβουν οι Βάλτονς και τον εθνιδιασμό τώρα για να δούμε. Εύστοχος ο Αλεξανδρίδης. 12-17 πλέον το σκορ, προηγούνται οι Βάλτονς. 4 λεπτά και 44 ευθερόλεπτα ακόμη. Βήματα έχει στηρίξει ο διητής κατά του Μιλκούδη. Μπάλα για τους Βάλτονς. Μπίλιος. Γίνεται το λάθος. Κάτι έχει δοθεί για να δούμε. Αλλαγή για τους Βάλτονς. Περνάει από το νούμερο 15. Αποχωρεί ο Νήμα. Πέρασε ο Μπακατσί στο παιχνίδι. Χρυσοκού. Χρυσοκού τώρα ψάχνει την μπάσα, τη βρίσκει στο Μιλκούδη. Για Μπάσογλου, χέρι με χέρι. Μιλκούδης για τρεις από την κορυφή, εύστοχος ο Μιλκούδης. Τρώει Βάλτονς, τον Γκρεκίδη. Αλεξανδρίδης γυρνάει με πρόσωπο, έρχεται σαν βοήθεια ο Χρυσοκού παραλίγο να κλέψει, δεν τα καταφέρνει, Οικονόμου. Αλεξανδρίδης κερδίζει το φα... όχι, είναι βήματα. Καλή άμυνα από τους πίτσα πεπερώνε, οδηγούν στο λάθος τους αντιπάλους τους. Χρυσοκού. Man to man η άμυνα των Βάλτονς, όπως και τον Πεπερώνε μέχρι στιγμής. Χρονόπουλος γυρίζει με πρόσωπο, παίρνει το σουτ για 2, είναι άστοχο όμως. Rebound όμως επιθετικά από το Ζωγράφο και το καλάθι. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Μειώνουν κι άλλο τη διαφορά τώρα οι Πεπερώνε. Και για να πλησιάσουν στον πόντο. Πράγματι τα καταφέρνουν, όχι προηγούνται, λάθος. Πεπερώνε είναι μπροστά πλέον με ένα πόντο 13-12. Τώρα σκρίνει στην μπάλα, παρασύρει μέσα τον αντίπαλό του παίκτη των Βάλτονς. Προσπίση, το νούμερο 15 η πάσα, Οικονόμου από την κορυφή για 3. Rebound από τον ίδιο και το καλάθι για τους Βάλτονς. Και ξαναπαίρνουν κεφάλι στο σκορ, 14-13. Χρονόπουλος υπήρξε συνεννοησία στην άμυνα των Πεπερώνε και συνεννοήθηκαν και μεταξύ τους. Πρώτα Μπάσογλου στην μπάλα, η πάσα στη γωνία στο Ζωγράφο, το τρίποντο, άστοχο, rebound από τον Γκρεκίδη. Θέλησε να κλέψει τώρα την μπάλα, ο Γκρεκίδης όμως την εμπειρία του συγκρατεί. Μπίλιος από τη γωνία για 3, μάχες για το rebound που καταλήγει στα χέρια του Νταμπάσογλου. Έχει τώρα ο Νταμπάσογλου με μια στιγμή. Μακρινή πάσα, η έξτρα πάσα, δεν παίρνει το σούτο Μιλκούδης, πασάρει στον Νταμπάσογλου με τον Πίλιο μπροστά του.
Θα το παίξει στα πόδια ο Νταμπάσογλου για να δούμε. Καλή άμυνα τον Πίλιο, πάει σε spin move. Ο Νταμπάσογλου αλλά κάνει το παραλίγο να κάνει το λάθος. Συγκρατούν την μπάλα, πεπερώνε. 2 δευτερόλεπτα για επίθεση Χρυσοκού. Τρίποντο από μακριά. Ο Μιλκούδη στο πλητικό rebound. Το stop από τον Πίλιο. Και βήματα από τον Μιλκούδη. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Χαμαλαγή τώρα για τους Βάλτονς. Χωρίς ο Μπίλιος, πέρασε το παιχνίδι νούμερο 2. Αλεξανδρίδης, πάει από τα αριστερά. Πάσα στη γωνία, το τρίποντο, άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Οικονόμου που πάει και στο drive. Οικονόμου, άστοχος rebound ο Μιλκούδης. Τώρα ο Νταμπάσογλου. Μακρινή πάσα. Χρυσοχού στην άλλη πλευρά, με αριστερό layup είναι άστοχος. Πάμε το νούμερο 15. Παραλίγο το λάθος από τους Βάλτον, συγκρατούν την μπάλα και τώρα στην άλλη πλευρά το τρίποντο. Πολύ γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Οι πεπερώνε με τη σειρά τους τώρα τρέχουν. Ο Νόπουλος με δύο παίκτες μπροστά του, οι προσποιήσεις. Το σούτ για δύο εύστοχο, εξαιρετική προσπάθεια από τον παίκτη του πεπερώνε. Ξανά μπροστά. Η πράσινη με 15-14 πλέον. Αλεξανδρίδης τώρα φάλα το Χρονόπουλο. Μόλις το πρώτο ομαδικό φάουλ για τους Πεπερώνε. Αλλαγή περνάει τώρα ο ζωγράφος στη θέση του Χρυσοκού για τους Πίτσα Πεπερώνε. Αναφορά τώρα με τον Γκρεκίδη να πασάρει τον Οικονόμου. Πάει στον drive Αλεξανδρίδης, πασάρει, σούτ από μέση απόσταση, άστοχο, επιθετικό rebound τον Αλεξανδρίδη. Πάσα στη γωνία, τρίποντο από τον Γκρεκίδη, εύστοχο για τους Βάλτονς. Ζωγράφος. Πασάρει στον Μιλκούδη τώρα. Κυκλοφορούν την μπάλα πίτσα πεπερών όπως σε κάθε παιχνίδι. Μιλκούδης. Ρονταμπάσογλου, κλειστή άμυνα των Βάλτονς. Βρίσκει το σούτο Νταμπάσογλου και είναι εύστοχος για να ισοφαρίσει. 17 όλα. 47 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αλεξανδρίδη στο post με τον μικρό ζωγράφο. Κάνει βήματα, εξαιρετική άμυνα από τους Πίτσα Πεπερώνε. Συνέχεια τώρα με τον Νταμπάσογλου στην μπάλα. Κάνει κίνηση ο Μιλκούδης για να πάρει την μπάλα. Μπροστά του Αλεξανδρίδη, ζωγράφος. Μικρός ζωγράφος της παρέας, η πάσα στον Μιλκούδη, έξτρα πάσα ξανά και το καλάθι. Είναι γεγονός με τον ζωγράφο. Αλεξανδρίδη. Μπροστά η πίτσα πεπερώνε πλέον, συνεχίζει να αλλαγεί στο σκορ. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτης περιόδου, Οικονόμου. Τρίποντο από πολύ μακριά. Ωραία καμπύλη στην μπάλα, λάθος το κοδοσούτ, ριμπάνω το Χρονόπουλο. Βιάζονται τώρα οι πεπερώνε, τρίποντο με ένα χέρι από τον Νταμπάσογλου, άστοχο όμως. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι τη δεύτερη περίοδο. Στο χρηστό της 10 για το πρωτάθλημα Summer Master League. Το μπασκετάκι. Κατοχή για τους Πίτσα Πεπερώνε, Μιλκούδης. Σε μαρκάρε το ζωγράφος παίρνει την μπάλα, πασάρι, Χατζηνικολάου, τρίποντο, από 45 μοίρες, άστοχο, rebound, νούμερο 2, τον Μάλτο, ο Αμπίλιος, πάρει στο συμπαίκτη του, Αμπίλιος, το τρίποντο, άστοχο, rebound τελικώς από τον Χατζηνικολάου. Δύο αδέρφια έχουν οι Βάλτονς, ο Αμπίλιος Γιώργος με το νούμερο 19 και ο Αμπίλιος Δημήτρης με το νούμερο 24. Ζωγράφος τώρα πασάρι στο Μιλκούδη, Μιλκούδης, ωραίο πάτημα και το καλάθι έρχεται. Ένας πολύ δυναμικός παίκτης. Γράφει το 21-17 για την ομάδα του. Λέει από τον αριστερό διάδρομο, φάουλ από τον ζωγράφο. Δικαίωμα για δύο βολές. Για τον Μπίλιο Γιώργο.
Μία στις δύο βολές, το σκορ πλέον 18-21. Χρονόπουλος. Πίεση ψηλά τώρα, παραλίγο. Κλέψει έμπειρος ο Χρονόπουλος όμως. Έρχεται το σκριν τώρα από τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο, που ανοίγεται για να πάρει την μπάλα. Μιλκούδης στο σκριν στην μπάλα. Ζωγράφος έχει το χώρο, παίρνει το τρίποντο που δίνει η άμυνα και είναι έστοχος. Ωραία προσπάθεια από τον παίκτη, τον Πίτσα Πεπερώνε. Οι οποίοι προηγούνται τώρα 24-18. Ο Βίλιος πασάρει στον Μπακατσί, τρίποντο από τη γωνία. Θετικό rebound από τον Βίλιο και φάουλ από τον Χατζηνικολάου, που θα στείλει στη γραμμή των βολών τον παίκτη των Βάλτων. Αρχίζει και ζεσταίνεται σιγά σιγά. Μία στις δύο βολές και από τα χέρια του Μιλκούδη η μπάλα για τους Βάλτονς. Έχουν 14 δευτερόλεπτα για να δηλώσουν επίθεση. Τι έχει δοθεί τελικά? Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία, για να δούμε. Ο διαιτής, ο ένας το παίρνει πάνω του από ό,τι βλέπω. Νομίζω θα είναι σωστή η υπόδειξή του, καθώς έχει βγάλει την μπάλα από όσο φάνηκε από πάνω ο Μιλκούδης. Ναι, πράγματι, μπάλα για τους Βάλτονς. Αναφορά με τον Μπακατσί, το σκριν για να πάρει την μπάλα ο Μπίλιος, το τρίποντο, άστοχο, ριμπάντο Χρονόπουλο. Ζωγράφος. Τρέχουν τώρα επίσης τα Πεπερώνη. Κωνσταντίνος Ζωγράφος τώρα πάσαρε στον Χατζη Νικολάου. Στο πώς τώρα σημαδεύουν τον Μπακατσί, ο οποίος κάνει το φάουλ στο Χρονόπουλο. Το πρώτο ομαδικό φάουλ των Βάλτων. Αναφορά με τον Ζωγράφο. Βγαίνει ο Μιλκούδης από τα σκριν, παίρνει το σουτ μέσα απόστασης και είναι εύστοχος. 26-19 μπροστά με 7 πλέον η Πίτσα Μπιρόνια. Με συγχωρείτε, Πίτσα Πεπερώνε. Η παλιή Πίτσα Μπιρόνια. Το φάουλ τώρα από τον Ζωγράφο, τον Μίλτο Ζωγράφο πάνω στον Βίλιο. Η αλλαγή από τους Πίτσα Πεπερώνε περνάει ο Χρυσοχού στη θέση του Χρονόπουλου. Πρώτο φάουλ ήταν του Μίλη του Ζωγράφου. Πάσα στη γωνία, το τρίποντο από τον Πίλιο, άστοχο. Δεν έχει βρει ακόμα επαφή με το καλάθι από τα 6.75 και στηρίζονται βήματα. Πάσα του Μιλκούδη. Μπάλα για τους Βάλτονς με 14 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Αναφορά με τον Μπακατσί. Οικονόμου. Κρίνει στην μπάλα. Ο νόμος σταματάει και εκτελεί για 3, με ωραία καμπύλη στην μπάλα θα στοχίσει. Πάμε από τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο. Μιλκούδη. Α, οκ. Από τον Γιώργο Ζωγράφο, όπως με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Θα σε μαρκάρει τον Γιώργο Ζωγράφος. Με τον Πίλιο μπροστά του σταματάει την τρίπλα, πασάρει στον πατέρα του τον Μίλτο Ζωγράφο και το τρίποντο. Το τρίποντο από τον Μίλτο Ζωγράφο. Και για πρώτη φορά μπροστά με 10. Η Πίτσα Πεπερώνε. Το drive τώρα από τον Βίλιο, άστοχο. Ριμπάνω από τον Ζωγράφο τον μικρό, που τρέχει και το γήπεδο, περνάει ένα παίκτη, για να δούμε. Τώρα βρίσκει αντίπαλο, το τρίποντο από τον Μίλτο Ζωγράφο, ξεμαρκάριστος, άστοχος όμως. Και ριμπάνω από τον Νήμα. Σταματάει τώρα την τρίπλα, πασάρι στον Βίλιο. Αλλαγή ο Χρυσοχού πάνω του τώρα. Ξανά σκριν στην μπάλα από τον Νήμα. Πάει αντίθετα το σκριν και κερδίζει το φάουλ του Χρυσοχού, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε αλλαγή, περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τους Βάλτονς ο Πράτζος. Και ξανά στο παιχνίδι ο Αλεξανδρίδης.
Συνέχεια τώρα με τον Μπράτζο στην επαναφορά. Το θέλεσαν να πιάσουν τον ύπνο οι Βάλτον του Σπίτσα Πεπερώνη, αλλά το deflection. Αλεξανδρίδης για τρεις. Μάχες για το rebound από τα χέρια του Νίμα. Την μπάλα για τους Σπίτσα Πεπερώνη. Συνέχεια με τον Ζωγράφο. Έχει την μπάλα. Μετά το Μπράτζος. Παίρνει στα πόδια ο Ζωγράφος, παίρνει το σουτ μέσα απόσταση που του δίνεται. Άστοχο όμως ριμπάνω τον Μπράτζο. Του κλέβει τώρα όμως ο Ζωγράφος εντυπωσιακά. Και πασάρει στον πατέρα του το τρίποντο. Ριμπάνω από τον Γιώργο Ζωγράφο. Νικούδης. Και ο Χρυσοχού τώρα ηρεμούν την επίθεσή τους. Πίτσα Πεπερώνη όμως έχουν 5 δευτερόλεπτα για να δηλώσουν επίθεση. Νομίζω δεν το έχει αντιληφθεί ο Χατζηνικολάου. Και κλέβει τώρα ο Μπράτζος. Βγάζει σε ευνηδιασμό την ομάδα του. Έχουν γυρίσει όμως η Πίτσα Πεπερώνε. Αλεξανδρίδης. Μπροστά το Ζωγράφος. Φάουλ από το Ζωγράφο. Δικαίωμα για βολές. Το δεύτερο φάουλ του Μίλου του Ζωγράφου στο παιχνίδι. Στόχος ο Αλεξανδρίδης στην πρώτη βολή. Μπήκε πιο γρήγορα παίχτης, όχι, έχει μπει πιο γρήγορα παίχτης όχι τον Πίτσα Πεπερώνη, τον Βάλτον, οπότε μπαλά για τους Πίτσα Πεπερώνη. Μισοκού. Στην μπάλα, η αλλαγή. Ζωγράφος τρίποντα από πολύ μακριά. Άστοχο, βιαστική προσπάθεια. Και εδώ ο Χατζηνικολάου κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπράτζο. Και είναι το πέμπτο ομαδικό φάουλ. Έχουν δικαίωμα για βολές πλέον οι Βάλτονς. Πολύ νωρίς τα πέντε ομαδικά για τους Πίτσα Πεπερώνη. Επομένως 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα τέλος του χρόνου. Και αλλαγή περνάει ξανά στο παιχνίδι ο Γκρεκίδης. Δεύτερο φάουλ του Χατζηνικολάου. Μειώνουν τη διαφορά τώρα οι Βάλτον στους 8. Μία στις δύο βολές, rebound από τον Μιλκούδη και συνέχεια τώρα με τον Ζωγράφο. Ζωγράφος κερδίζει φάουλ από τον Μπράτζο. Κάνει το πρώτο του φάουλ. Μιλκούδης. Προστά το Μπράτζος. Παίζει στα πόδια, κερδίζει φάουλ χαμηλά. Το τρίτο ομαδικό φάουλ του Βάλτονς. Χρυσοκού στην επαναφορά για τους Πεπερώνε. Κάνει την πάσα, τη βρίσκει στο πρόσωπο του Ζωγράφου. Ζωγράφου στο δεξί διάδρομο, η βοήθεια από τον Αλεξανδρίδη. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης, τον βρίσκει. Χατζηνικολάου για τρεις. Άστοχο το σουτ, rebound τελικώς από τον Μπράτζο. Που τρέχει το γήπεδο, Μπράτζος. Μπράτζος στο coast του coast, με αριστερό χέρι ολοκληρώνει την προσπάθειά του, lay up. 29-23 μειώνουν πλέον οι Βάλτον στο σκορ. Χρυσοκού. Μιλκούδη. Πάει στην προσπίση για χέρι με χέρι, speed move, ωραία προσπάθεια, το λέει από όμως άστοχο. Rebound από τον Αλεξανδρίδη. Από τον Νίμα, με συγχωρείτε. Τώρα Αλεξανδρίδης, δεξί λέει από άστοχο. Μειώνουν στους 4 τη διαφορά οι Βάλτονς και αναγκάζουν τους Πίτσα Πεπερώνη να καλέσουν time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι. Χρυσοχού. Κάτι του λέει ο Χρονόπουλος για το σύστημα της επίθεσης των Πίτσα Πεπερώνη. Χρυσοχού βρίσκει χώρο τώρα, πάει από αριστερά, σταματάει και θέλει για δύο. Άστοχο όμως ο σουτ, rebound από το Νίμα. Τώρα τρέχουν οι Βάλτονς με τον Τρεκίδη να πασάρει τον Μπίλιο. Μπίλιο σταματάει. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης στη γωνία, τον βλέπει ο συμπαίκτης του, το τρίποντο. Το Μπράτζο άστοχο, rebound από τον Μιλκούδη. Μιλκούδης, έχουν διαδρόμους τώρα οι Πεπερώνε, ο Νταμπάσογλου, καλάθι και φάουλ. Ωραία προσπάθεια.
Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή θα έχει ο παίκτης των Πίτσα Πεπερώνε. Ήταν αυτό το τέταρτο ομαδικό φάουλ των Βάλτονς. Πλέον δικαίωμα για βολές σε κάθε φάουλ θα έχουν η Πίτσα Πεπερώνε. Συμπληρωματική βολή, ριμπάουντ Αλεξανδρίδη, μακρινή πάσα, βρίσκουν διαδρόμο τώρα οι Βάλτονς και ο Μπίλιος ευστοχή σε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Μειώνουν στους 4 οι Βάλτονς. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χρυσοχού δίνει το σκρίνο ζωγράφος. Βγαίνει ο Αλεξανδρίδης τώρα πάνω στο Χρυσοχού, έχει χώρο ζωγράφος, παίρνει και άλλο τρίποντο. Δεν τον έχει δικαιώσει αυτή η επιλογή του μέχρι στιγμής για τα τρίποντα. Ο Μιλκούδης τώρα σε δύο επιθετικά rebound. Ηρεμεί την επίθεση τώρα έξυπνα, καθώς και δεν μπορούσε να ξεπεράσει εύκολα τις συμπληγάδες πέτρες των Βάλτονς. Χρονόπουλος παίζει στα πόδια των... Παλότι έξτρα πάσα. Δεν αντιλήφθηκα να μην το κλείνει ο χρόνος επίθεση πίτσα πεπερών. Έγινε το λάθος. Μπάλα για τους Βάλτονς. Συνέχεια με τον Γκρεκίδη. Τώρα ο Μπίλιος. Σκρίν αφήνεται από το σκρίν ο Μπίλιος. Ωραία πάσα. Φράτζος από τον αριστερό διάδρομο το λέει. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίκτη των Βάλτονς. Πλέον μειώνουν στο καλάθι τη διαφορά. 31-29 το σκορ. Μιλκούδης. Χέρι με χέρι με τον Ανταμπάσογλου. Βγαίνει από το σκρίν του Μιλκούδη. Ο ζωγράφος του Πασάρου Ανταμπάσογλου παίζει στα πόδια τον αντίπαλό του. Καλή άμυνα εκεί πέρα του Μάλτου. Αυτό και στο lay-up και τώρα φάλα το Χρυσοχού πάνω στον Πίλιο. Δικαίωμα για βολές θα έχουν οι Βάλτονς. Ήταν ωραία η άμυνα του Μάλτου προηγουμένως. Δεν άφησε τον Ταμπάσογλου το δικαίωμα να δώσει προβάτσιμα 4 πόντων στην ομάδα του. Στόχος του βολή ο Μπίλιος. Δικαίωμα για ακόμη μια βολή. Δύο στις δύο βολές και πλέον το παιχνίδι είναι ισόπαλο. 31 όλα. Μιλκούδης. Ω, το κλέψιμο εκεί από το μήμα. Στο λέει, α, τώρα φάρα το Μιλκούδη και καλά του για τους Βάλτονς. Και μπράβο στο Μιλκούδη που του δίνει το χέρι. Ωραία στιγμή εδώ. Μπροστά τώρα οι Βάλτονς και δικαίωμα για συμπληρωματική βολή. Πρώτο φάουλ του Μιλκούδη. Βολή για τον Μάλτο που έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια και έδωσε το προβάτισμα τώρα στην ομάδα του. Εύστοχος ο Μάλτος και η διαφορά στους 3, 34-31 το σκορ. Χρονόπουλος. Βιέζονται από δύο παίκτες στο λάθος, βιάζονται πολύ πίτσα πεπερώνε στα τελευταία δευτερόλεπτα και το λέει από τώρα στον Μπράβο. Διαφορά στους 5 πλέον. Μιλκούδης. Ταμπάσογλου στον Χρονόπουλο. Πάει στο post τον Νίμα. Πάνω στο Χρονόπουλο και φάουλ έχει σφυριχθεί χαμηλά. Θα έχει δικαίωμα για βολές ο Χρονόπουλος. Έχουν συμπληρώσει ομαδικά φάουλ οι Βάλτονς. Άστοχος Βρονόπουλος στην πρώτη. Μία στις δύο βολές, μειώνει διαφορά στους 4. Μπίλιος. 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του χρόνου. Πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής, συνεχίσαν αλλαγές σκόρ, οι Πεπερώνοι για λίγο πήραν τη διαφορά. Αλλά τώρα οι Βάλτονς με ένα μεγάλο ξέσπασμα, με ένα μεγάλο σερί προηγούνται με 4. Ζωγράφος η πάσα, Μιλκούδης, πολύ ωραίο πάτημα το Μιλκούδη και το καλάθι έρχεται
36-34 μειών τώρα η Πίτσα Πεπερώνε. Δεν αφήνουν τους αντιπάλους τους να πάρουν ένα γερό προβάδισμα. Αλεξανδρίδη στο φάουλ από τον Νταμπάσογλου. Δικαίωμα για βολές. Έχουμε time out τώρα. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι για τις βολές του Αλεξανδρίδη. Μια στις δύο βολές. Μεγαλώνει τη διαφορά στους τρεις πόντους του Βάλτον πλέον. Μιλκούδης τώρα για τους Πίτσα Πεπερώνε. Χέρι με χέρι με το Χρονόπουλο. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Πίτσα Πεπερώνε. Το γράφος. Κλείνει τώρα εκεί πέρα. Καλή άνω τους Βάλτον. Το τρίποδο τώρα από τους Ζωγράφος στην άλλη πλευρά. Άστοχο, rebound από τον Ήμα. Και τώρα τρέχει ο Πράτζος για τους Βάλτον. Δίλιος. Σταματάει, πασάρει. Ω, κακή πάσα εκεί. Την κατάλαβε ο Γιώργος Ζωγράφος και τώρα συνδυασμός για τον Πεπερώνε με τον Μιλκούδη να στοχεί στο lay-up. Rebound από τον Μπράζο και η baseball πάσα για τον Πίλιο. Δύο μέναν τώρα συνδυασμός, Αλεξανδρίδης, άλλα από τον Ζωγράφο. Δικαίωμα για δύο βολές. Μπορεί ο Μίλτος Ζωγράφος που έχει φορτωθεί με 3 φάουλ, περνάει ο Χρυσοχού. Και έχει στηριχτεί τεχνική ποινή αν δεν κάνω λάθος. Κατά τον Πίτσα Πεπερώνε. Τέσσερα πλέον το σκορ. Και αν σε φύγουν και με 5 τώρα ή με, και με 6 πόντους οι Βάλτονς. Πράγματι διαφορά εξοδεύεται τους 6 πόντους υπέρ των Βάλτονς. Μπαμπάσογλου. Ζωγράφος πάει στα δεξιά, πασάρι στον Νταμπάσογλου. Νταμπάσογλου πασάρι στη γωνία, το τρίποντο. Εύστοχο με ταμπλό από τον Μιλκούδη. 40-37. 48 δευτερόλεπτα ακόμη. Ήλιος. Σταματά και εκτελεί για 3. Τρομερή προσπάθεια από τον παίχτη τον Βάλτο. Ξανά η διαφορά στους 6 πόντους, απάντησε άμεσα το τρίποντο του Μιλκούδη και τώρα έχουμε ρεσιτάλ τριπόντων από τις δύο ομάδες. Απαντάει ο Χρυσοχού, 43-40 μειών η Πεπερώνε. Ήλιος, το Χρονόπουλο. Από ό,τι φαίνεται οι συμπαίκτες το ανοίγουν για να παίξει στα πόδια το Χρονόπουλο. Έρχεται βοήθεια από τον Χρυσοχού. Η έξτρα πάσα, τρίποντο του Αλεξανδρίδη στη γωνία. Τιμώρησε την βοήθεια εκεί πέρα του Χρυσοχού και έδωσε διαφορά 5 πόντων, ήταν για 2 το σουτ. Τώρα τρίποντο από τον Χρυσοχού που θέλει να απαντήσει, άστοχο όμως. Και έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με σκορ 45-40 υπέρ των Βάλτονς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή στο παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο, κατοχή για τους Πίτσα Πεπερώνε. Υπενθυμίζουμε 45-40 το σκορ, προηγούνται οι Βάλτονς. Μετά από ένα μεγάλο ξέσπασμα στη δεύτερη περίοδο. Μιλκούδης. Νικολάου χέρι με χέρι. Τραπασάρι στον Ζωγράφο για 3 από 45 μοίρες. Άστοχο το shoot, rebound. Το Πακατσί τώρα. Ο Μπίλιος έχει την μπάλα. Έρχεται screen από τον Αλεξανδρίδη. Πιέζει ο Ζωγράφος, κάνει το λεγόμενο ice. Αρνείται το screen. Πάσα του Αλεξανδρίδη τώρα στη γωνία.
Βάζει την μπάλα στο παρκέ ο Μπίλιος, η πάση του Αλεξανδρίδη. Το δεξί διάδρομο το λέει απ' εύστοχο. 47-40 τώρα μπροστά η Βάλτονς. Χρυσοχού. Τζινικολάου. Λυκούδης. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Πεπερώνε. Τζινικολάου. Ζωγράφος. Σκληρό φάουλ εκεί το παραδέχεται ο Μπίλιος. Πρωτοματικό φάουλ για τους Βάλτονς. Παναφορά με το Χρυσοχού. Για τους Πίτσα Πεπερώνε. Ψάχνουν απεγνωσμένο ένα καλάθι τώρα σε την επίθεση. Τρίποντα το Μιχούδη από τη γωνία. Άστοχο rebound. Από τον Οικονόμου. Μπίλιος. Μπίλιος σταματάει και εκτελεί για τρεις. Υποπίεση. Καλή άμυνα από τον Χρυσοχού. Ο Νταμπάσοβλου. Με το τεψί διάδρομο βρίσκει το χώρο. Αστοχή όμως το λέει up. Ριμπάνω τον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης με τον Χρυσοχού η βοήθεια. Η πάσα τώρα στο Μπακατζή και καλάθι για τους Βάλτον. Ωραία συνεργασία και πολύ καλή επιθετική αντίληψη του Αλεξανδρίδη. 49-40 τώρα μπροστά οι Βάλτον. Ο Νταμπάσοβλου. Έχει το Μιλκούδης για το screen. Η αλλαγή, τώρα Μιλκούδης στην μπάλα. Πάσα στη γωνία, Χρυσοχού για 3, εύστοχο το σου. Ωραία πάσα του Μιλκούδη. Βρήκε σε μαρκάριστο τον Χρυσοχού που πέτυχε το τρίποντο και μείωσε στις 6 τη διαφορά. Τρίποντο τώρα από τον Μπίλιο, ναι! Διαφορά στους 9 ξανά. Χρυσοχού. Χρυσοχού τώρα κερδίζει το φάλα του Μπακατσί. Που το παραδέχεται και υποτικά δίνει το χέρι στον αντίπαλό του. Δεύτερο φάλ του Μπακατσί στο παιχνίδι. Σαραμιλκούδη στην μπάλα, πασάρι στον Ζωγράφο. Ζωγράφος ένα σουτ μέσα απόσταση, ωραία προσπάθεια άστοχο στο σουτ και ευκαιρία τώρα για αφνιδιασμό έχουν οι Βάλτον. Ήλιος ολοκληρώνει τον εφνιδιασμό μετά το rebound του. Οι Βάλτον δείχνουν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι τις άγριες διαθέσεις που έχουν. Τώρα προηγούνται με 11 πόντους. Πέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Κίτσα Πεπερώνε. Ο Νταμπάσοβλου στη γωνία δίνει στο Χρυσοχού. Μιλκούδης. Ο Γράφος μπροστά τον Μπίλιο. Πάολα τον Μπίλιο. Το κέρδισε έψινο ο Ζωγράφος. Δεύτερο ματικό φάουλ για τους Βάλτονς. Αναφορά με τον Χατζηνικολάου. Βλέπουμε πόσο καλή άμυνα και οργανωμένη είναι αυτή των Βάλτονς. Δεν αφήνουν τους αντιπάλους να πάρουν ανάσα. Χρυσοχού τώρα βρίσκει λίγο χώρο. Δεν μπορεί να φτωχίσει όμως ο Μιλκούδης στο rebound. Ο παίκτης που ξεχωρίζει για τους Πίτσα Πεπερώνε μέχρι στιγμής. Πάρα πολλά επιθετικά rebound από τον Μιλκούδη. Έχει σώσει την ομάδα του σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενώ οι Βάλτον πάνε να ξεφύγουν στο σκορ. Τώρα πάσα στην αδύναμη πλευρά, Οικονόμου. Μπροστά το Ζωγράφος, τρίποντα τον Οικονόμου. Με αυτό το ιδιαίτερο στυλ του χωρίς να κάνει άλμα στο σουτ. Κάνει airball τώρα, μπάλα για τους Πίτσα Πεπερώνε. Ο Νταμπάσοβλου. Μιλκούδης, η πάσα στη γωνία. Χατζηνικολάου. Μπροστά του Οικονόμου. Σκρίνα από το Μιλκούδη. Ζωγράφος. Κόβει ο Νταμπάσοβλου αλλά Ζωγράφος δεν μπορείς να δώσει την πάσα. Μοιραία έκανε βήματα. Μπάλα για τους Βάλτονς. Μικρή καθυστέρηση καθώς υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεσα σε παίκτη Πίτσα Πεπερώνε και γραμματείας. Μήπως για κάποιο λάθος στον πίνακα. Όλα έτοιμα, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Και πάλα ο Μπίλιος. Το νούμερο 19, πασάρι στον Αλεξανδρίδη. Σούτ από το ύψος των Βολών, ωραία επίθεση από τους Βάλτονς. Ο Αλεξανδρίδης γύρισε άμεσα με πρόσωπο στο καλάθι για να πετύχει το σουτ από μέσα απόσταση. Χρυσοχού τώρα στην crossover, ωραία προσπάθεια, φάουλ από τον Μπακατσί και δικαίωμα για βολές.
Το τρίτο φάουλ του Μπογατζή στο παιχνίδι είναι αυτό. Αλλαγή για τους Πίτσα Βεβερόνε, περνάει ο Χρονόπουλος στη θέση του Νταμπάσογλου. Δεν αλλάζουν τον Μπακατσί από ό,τι φαίνεται οι Βάλτονς. Συνεχίζει να παραμένει στο παιχνίδι με 3 φάουλ. Εύστοχος ο Χρυσοχούς στην πρώτη βολή. Μια στις δύο βολές, ριμπάνω τον Αλεξανδρίδη. Μπάλα για τους Βάλτονς. Ήλιος, νούμερο 19. Αλεξανδρίδης πάει από τα αριστερά, πασάρι, τρίποντο από τον Οικονόμου, εύστοχο! Εξαιρετικό τρίποντο τον Οικονόμου που όπως είπαμε έχει μια ιδιαίτερη τεχνική, δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα αν σουτάρει, καθώς σουτάρει στατικός, χωρίς να κάνει άλμα. Χρονόπουλος τώρα αντέχεται το στόμα του Οικονόμου, πάει από τα δεξιά, καθαρό φάουλ και καλάθι για τους Πίτσα Πεπερώνες. Μειώνουν στους 11 τώρα και έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν στους 10. Αυτό πλέον το σκορ, 5 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. Έστοχη στην πληρωματική βολή για τους Πίτσα Πεπερώνε με τον Χρονόπουλο, 99-49 πλέον το σκορ. Συνέχεια τώρα με τον Πίλιο. Αλεξανδρίδης πάει τα δεξιά, κερδίζει το φάουλ, είναι ψηλά και έχει δικαίωμα για βολές ο Αλεξανδρίδης των Βάλτονς. Φάουλ ήταν από τον Μιλκούδη, το δεύτερο φάουλ του στο παιχνίδι. Πρώτο ομαδικό φάουλ μόλις πίτσα πεπερώνε. 5 ομαδικά φάουλ έχουν οι Βάλτον, στέλνουν στις βολές αντιπάλους σε κάθε φάουλ πλέον. Στους δύο βολές από τον Αλεξανδρίδη, το σκορ πλέον 61-49. Χρυσοχού. Κυκλοφορούν την μπάλα τώρα οι Πεπερώνε. Κούδης, θα πέσει τα πόδια τον Πίλιο. Πασάρι μετά την κορίτσια, αλλά ήταν ωραίο το διπλέξιμο και τον Αλεξανδρίδη. Δυσκολεύτηκε πίσω στον Πεπερώνε, ωραία πάσα όμως από τον Χρυσοχού. Από τη γωνία της Παζιν Νικολάου, άστοχος. Ριμπάουντ από τον Μπακατσί. Έχει τώρα ο Πίλιος. Πασάρι στον αδερφό του, το νούμερο 19. Που σε ανοιχτό παιχνίδι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα με αθλητικούς παίκτες. Βρίσκουν λίγο χώρο, σε τιμωρούν. 63-49 πλέον το σκορ. Ριμπάνω του Ζωγράφο, το νούμερο 4, Γιώργος Ζωγράφος. Είναι στον πατέρα του τον Μίλτο. Ω, λάθος πάσα, εκεί κλέβει ο Μπίλιος. Εθνιδιασμός τώρα, Χρονόπουλος μπροστά στον Μπίλιο, η πάσα. Το φάουλ από το Χρονόπουλο. Έχουν πάρει τον αέρα πλέον το Πίτσα Πεπερώνε οι Βάλτονς. Δικαίωμα για βολές για τους Βάλτονς. Κέρδισε τον Νόμου, είναι στις βολές. Εύστοχος τον Νόμου στην πρώτη βολή. Άστοχο τώρα, rebound από τον Ζωγράφο. Ζωγράφος, μπροστά τον Πίλιος. Με τα δεξιά, στοχή, καλή άμυνα από τον Πίλιο, rebound από τον Πίλιο με το νούμερο 19, τον αδερφό του. Ω, κακή πάσα τώρα από τον Πίλιο, γίνεται το λάθος, μπάλα για τους Πεπερώνε. Έχουμε αλλαγές. Ο
Περνάμε ξανά στο παιχνίδι για τους Βάλτονς. Ο Γκρεκίδης και ο Μάλτος. Έχει με το Χρονόπουλο. Τρίποδο τώρα, φλουζογράφο άστοχο. Rebound από τον Οικονόμου. Αλεξανδρίδης. Αλεξανδρίδης πασάρι στον Οικονόμου. Τα υπεριστερά ο Οικονόμου στο λέει. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίχτη των Βάλτων. Φαίνεται μια ομάδα με τα όλα της να είναι η ομάδα των Βάλτων. Όλοι οι παίχτες σκοράρουν, όλοι οι παίχτες συμμετέχουν στο παιχνίδι. Φάουλ τώρα που θα στείλει στη γραμμή των βολών τον ζωγράφο. Δεύτερο φάουλ από τον Οικονόμου. Έφτωχος στην πρώτη βολή ο ζωγράφος. Βιώνει στους 16 τη διαφορά. Και τώρα στους 15. Ήλιος. Ο κύρις τώρα πασάρι στον Οικονόμου. Ο Νόπιος μπροστά στον Οικονόμου, πάει στον Γκρεκίδη. Κοιτάει σκρίν ο Γκρεκίδης, έρχεται σκρίν από τον Πίλιο. Δύο σκρίν. Γκρεκίδης σταματάει και εκτελεί για τρεις. Δύσκολη προσπάθεια στο καμπλό το σου. Rebound όμως από τον Νίμα που φτάνει στο layup. Δεν μπορεί όμως. Ο Μάλτος και τελικά για τους πεπερών η μπάλα. Ζωγράφος. Περνάει δύο παίκτες ζωγράφος. Ο δεξί layup. Καλάθι και φάουλ. Όμορφη προσπάθεια από τον παίκτη τον Μπίτσε Πεπερώνε. Στα 6.53 πλέον το σκορ. Εύστοχος στη βολή ο ζωγράφος, η διαφορά πέφτει στους 12. Τρία λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σκριν τώρα ο Μιλκούδης στην αλλαγή για τους Πεπερώνε. Ο Νόμου πάει από τα αριστερά. Κλείνεται εκεί, κλέβουν οι Πεπερώνε και ευκαιρία για ευνηδιασμός. Μιλκούδης. Μιλκούδης, αριστερό λέει, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πέκτη τον Πίτσα Πεπερώνε. Μειώνει στους 10 τη διαφορά. Στα 6.56 το σκορ. Αν γυρίσει και 4 παίκτες τον Βάλτον, αλλά τόσο γρήγορο ο Μιλκούδης για να καταφέρει να πετύχει το lay-up. Τώρα βήματα, πολύ καλή άμυνα από τον Χρυσοχού. Οδήγησε στο λάθος τον αντίπαλό του που έκανε βήματα. Τρέχει την μπάλα ο Χρυσοχού. Σκριν ψηλά από τον Χρονόπουλο, παίζουν το pick and pop, πασάρι τώρα στον ζωγράφο, το τρίποντο. Άστοχο, δεν δικαιώνονται από τα τρίποντο του ζωγράφου. Η Πίτσα Πεπερώνη είναι πολύ άστοχο έτσι από τη γραμμή των 6.75. Κλέβουν τώρα την μπάλα όμως οι Πεπερώνη και ευκαιρία για ευνηδιασμός. Μερικούδης δεν μπόρεσε να βρει όπως θα έπρεπε τον Χρονόπουλο, αλλά ο Χρονόπουλος με την εμπειρία του περνάει τον αντιπαλό του και φτάνει στο lay-up, μειώνει στους 8. Μπάλα στα χέρια του Μάλτου. Κλέβει ο Χρυσοχού με την εξαιρετική αντίληψή του. Κατάλαβα ότι ο αντίπαλός του δεν έβλεπε. Τώρα ευκαιρία για ευνηδιασμό. 3 με 1 και πράγματι ο ζωγράφος μετουσιώνει σε καλάθι τον ευνηδιασμό των Πίτσα Πεπερώνε. 66-60, time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Στροφή στο παιχνίδι. Μπάλα για τους Βάλτονς που πήραν το time out προηγουμένως. Ο Γκρεκίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μιέζει ο Χρυσοχού. Καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Αλλά και δοθεί φάουλ. Το τρίτο μαδικό φάουλ τον Πεπερώνε. Τέταρτο μαδικό φάουλ τον Πεπερώνε. Με συγχωρείτε.
Τρίτο φάουλ από τον Χρυσοχού. Είναι στην επικίνδυνη ζώνη το φάουλ πλέον. Τρίποδο τώρα από τον Μπίλιο. Έστοχο! Ξεκολλάει την ομάδα του. Είχε κολλήσει στους 66 πόντους. Τώρα προηγούνται 69. 60. Ο Νταμπάσογλου. Έστοχος ο Νταμπάσογλου. Γρήγορα η διαφορά πέφτει σε 7. 69-62. Δουλεμένη ομάδα η πίτσα πεπερώνε. Αλεξανδρίδη, spin move, αλλά στο χώρο σου τα ποκοντάρι, πάνω το Μιλκούδι. Στον εθνιδιασμό τώρα οι πεπερώνε έχουν γυρίσει τρεις παίκτες των Βάλτονς. Νταμπάσο βλέπει το χώρο για να εκτελέσει για τρεις από τη γωνία, στο χώρο σου όμως, rebound. Από τον Μάλτο. Μπίλιος ξανά σταματά και κλείνει για τρεις, άστοχο όμως το σουτ. Δεν συγκράτει την μπάλα ζωγράφος και rebound τελικώς από τον Μάλτο για τους Βάλτονς. Η προσπίθα τον Αλεξανδρίδη, πάσα στη γωνία, Μπίλιος από τη γωνία για τρεις. Rebound από τον Ζωγράφο. Έχει χτυπήσει παίκτης, θα σε ελπίσουμε να είναι καλά, είναι ο Νταμπάσογλου. Μια μικρή διακοπή. Στρέφουμε σε λίγο. Αναγκαστική αλλαγή, αποχωρεί για λίγο Νταμπάσογλου. Έχει χτυπήσει το κεφάλι. Συνέχεια με τον Χρυσοκού. Πέρασε το παιχνίδι ο Μίλτος Ζωγράφος. Κούδη. Στα αριστερά. Κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μπίλιο. 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Το τέλος της δραματικής αυτής περίοδου. Προς το πόστο Αλεξανδρίδης με το Μιλκούδι. Πάει την baseline, πασάρει στη γωνία. Οικονόμου, έξτρα πάσα. Το τρίποδο από το Μάλτο. Άστοχο όμως, rebound από το Χρονόπουλο. Φάουλ τώρα τον Αλεξανδρίδη. Που θα στείλει στη γραμμή της φιλανθρωπίας στον Χρονόπουλο. Τέταρτο φάουλ του Αλεξανδρίδη. Λογικά θα τον αλλάξει η ομάδα του. Σε επόμενο φάουλ θα αποβληθεί από το παιχνίδι. Τα 2 δευτερόλεπτα απομένουν και 4 κλάσματα. Δύο επιθέσεις θα έχουν και οι δύο, από μία επιθέση θα έχουν και οι δύο ομάδες. Μία στις δύο βολές το Χρονόπουλο, rebound τον Αλεξανδρίδη που παραμένει στο παιχνίδι με 4 φάουλ. Ο Μπίλιος, η μπάλα. Ω, μια πάσα στο πουθενά, γίνεται το λάθος. Μπάλα για τους πίτσα πεπερώνε και όλοι οι πίτες θα είναι δικοί τους. 23 δευτερόλεπτα και 9 κλάσματα ακόμη. Ζωγράφος. Μιλκούδης. Θα πάνε για μία επίθεση. Χρονόπουλος θα πάρει την μπάλα για να κατευθύνει την ομάδα με την εμπειρία του. Χρονόπουλος έρχεται βοήθεια. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Το σούτ από τον Ζωγράφο άστοχο. Και rebound τώρα με τον Μάλτο. Για να δούμε. Ο Μάλτος θα την... Γραμμή του κέντρου, παραλίγο να πετύχει το καλάθι, τελικώς είναι άστοχος. Τέλος τρίτης περίοδου, σκορ 69-63. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι για την τέταρτη περίοδο. Βάλα ο Μπίλιος. Πέρασε ξανά στο παιχνίδι ο Κράτζος. Step back. Ξαναφέρει την μπάλα, ξεμαρκάρεται εξαιρετικά. Παίρνει τρίποδα την κορυφή, όμως είναι άστοχος και ριμπάνω του Παντζηνικολάου. Τώρα Χρονόπουλος την μπάλα. Κάνει το λάθος ο Χρονόπουλος. Βγαίνει τώρα ο Ζωγράφος, δεν κάνει το λάθος όμως. Ο παίκτης των Βάλτονς. Ήλιος. Δύο παίκτες πάνω του. Κράτζος στη γωνία, ελεύθερος Οικονόμου. Τον βλέπει ο Κράτζος, τρίποδο τον Οικονόμου. Rebound από τον Ζωγράφο.
Μπράβο σε έναντίον όλων, τώρα σταματάει. Σε πασάρι στο Χατζη Νικολάου. Γρυκούδης, βάζει την μπάλα στο παρκέ. Αρχιά τρίπλα όμως. Κλέβει εκεί ο Μάλτος. Ευνηδιασμός για τους Βάλτονς και καλάθι από τον Βράζο. 71-63 το σκορ πλέον. Χρονόπουλος, σταματάει και εκτελεί για τρεις. Άστοχος όμως rebound από τον Μάλτο. Βίλιος, Βράζος πέτος προηγουμένως στο σκρίνι, τώρα παίρνει την μπάλα. Πασάρι, τρίποντα 45 μοίρες, άστοχο rebound από τον Χρονόπουλο. Συνδυασμός για τους Πεπερώνε. 2 με 2, αριστερό λέει α, πάστοχο, καλή άμυνα τον Βίλιο. Και παίρνει και το rebound. Σταματάει τώρα Οικονόμου με την ιδιαίτερη αυτή τεχνική, θα στοχίσει και από τα χέρια του Βίλιου. Μπάλα για τους Πίτσα Πεπερώνε. Ζωγράφο. Ζωγράφος παίζει στα πόδια τον Πίλιο. Ξανά τρίποντα τον Ζωγράφο. Άστοχο. Δεν έχει βρει επαφή με το καλάθι, έτσι από τα 6.75. Δεν μπορεί ούτε στην τέταρτη περίοδο μέχρι στιγμής. Για να δούμε αν θα αλλάξει αυτή η συνθήκη. Γκρεκίδης. Σε μαρκάρτη και παίρνει την μπάλα ο Μπίλιος. Ράτζος, πάει στο πόστο Μιλκούδη. Είναι δυνατός παίκτης ο Μιλκούδης, δεν του είναι το χώρο όμως. Τώρα το λέει απ, άστοχο. Στα χέρια του Οικονόμου η μπάλα, το τρίποντο. Άστοχο, ριμπάνω το Ζωγράφο. Χατζη Νικολάου. Στη γωνία ο Χρονόπουλος. Πάει στην αδύναμη πλευρά στο Χατζη Νικολάου. Βάζει την μπάλα στο παρκέ, πασάρει στο Μιλκούδη. Από τα δεξιά Μιλκούδης. Υποπίεση θα στοχίσει, μάχες για το rebound. Και από τα χέρια του Φράτζου η μπάλα για τους Πεπερώνες. Αλλαγή από τους Πεπερώνες, αποχωρεί ο Χρονόπουλος. Περνάει ξανά στο παιχνίδι ο Νταμπάσογλου. Εφτάλια σε όλα για να εκδηλώσουν επίδοση τους Πεπερώνες. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Ζωγράφο στην επαναφορά. Μιλκούδης. Τον Βίλιο μπροστά του, πασάρι στην κορυφή. Του Νικολάου, τρίποντο, εύστοχο! Διαφορά πέφτει στους 5, 91-66. Βίλιος με τον Ζωγράφο μπροστά του. Πασάρι, το σκρίν εκτός μπάλας, βοηθάει τον Μπράτζο να πάρει το τρίποντο και ο Μπράτζος θα εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία και θα πετύχει το καλάθι. Διαφορά ξανά σε 9, Μιλκούδης λέει α, πάστοχο, rebound από τον Μπράτζο. Τελικά ήταν για 2 πόντους στο σουτ, 74-66 είναι το σκορ. Πλάγια τώρα την μπάλα θα την έχουν οι Βάλτονς. Οικονόμου. Ήλιος, το drive, το flow τεράστοχο. Rebound από τον ίδιο και το καλάθι έρχεται. Υπάρχει τεχνική ποινή κατά των Βάλτονς. Διαβολή θα έχει ο Ζωγράφος. Έστοχος. Μπάλα στην άλλη πλευρά, θα είναι για τους Πεπερώνε. Κάθε φορά που πλησιάζουν στο σκόρ οι Πεπερώνε, υπάρχει άμεση απάντηση από τους Βάλτονς. Έχουν ρίξει τη διαφορά στους 5 πόντους και με τρίπολη διαφορά ξαφνικά έχει πάει ξανά στους 8.
και δεν μπορούν να πλησιάσουν παραπάνω από τους 5 πόντους που πεπερώνει. Τώρα ο Νταμπάσογλου μετά την πολύ καλή άμυνα του Μάλτου θα στοχίσει. Μακρινή πάσα και φάουλ από τον Μιλκούδη πάνω στον Μπράτζο. Πρωτομαδικό φάουλ του πεπερώνει. Λεπτά και 16 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του αγώνα. Συναρπαστικό παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατές ομάδες. Αναμφίβολα είναι από τα φαβορί για τα play-off. Τώρα τσεμαρκάρει και παίρνει την μπάλα ο Μάλτος. Ωραία η προσποίηση, το λέει up, άστοχο. Μάκες για το rebound και καταλήγει τελικά στα χέρια του ίδιου. Τρίποντο τώρα από τον Πίλιο. Άστοχο rebound από τον Μιλκούδη. Τρέχει ο Μιλκούδης για τους πεπερώνε. Καμπάσοβλου, πιέζει ο οικονόμου. Ζωγράφος, υπάρχει ελεύθερος παίκτης στη γωνία, τον βλέπει ο Ζωγράφος. Χατζηνικολάου, γρήγορη όμως η άμυνα του Μάλτου. Πρόλαβε να μαρκάρει τον αντίπαλό του. Ζωγράφος, σε πουλα ψούτ άστοχος, ριμπάνω τον οικονόμου. Καμπίλιος. Έρχεται σκρίνα τον Μπράτζο, είναι fake screen τελικά, pick and pop ναι. Μπράτζος πάει στο λέει up, αστοχή όμως, καλή άμα στο πεπερώνε. Τον Νταμπάσογλου κερδίζει το διαθλητικό φάουλ του Μάλτου. Εξαιρεθεί διαθλητικό φάουλ, οπότε δικαίωμα για βολές. Έτσι 68 πλέον το σκορ. Άστοχος στη δεύτερη βολή ο Νταμπάσογλου. Αναφορά για τους πίτσα πεπερώνε. Από τα πλάγια. Το ζωγράφο να πασάρει στον Νταμπάσογλου. Νταμπάσογλου πάει αριστερά στο drive, σε μαρκάρεται ωραία και πετυχαίνει το καλάθι. Παραλίγο να κλέψει ο Ζωγράφος. Έγινε το λάθος. Τώρα φάουλ πάνω στον Μάλτο. Το δεύτερο ομαδικό φάουλ τον πεπερώνε, η διαφορά είναι στους 6. 76-70 προηγούν τη Βάλτονς. Ο Φράτζος, τον Μιλκούδη μπροστά του, πέσει στα πόδια, πάει τα δεξιά, δεν μπορεί να πασάρει στη γωνία, αλλά κερδίζει φάουλ, ναι, κερδίζει φάουλ, τρίτο ομαδικό φάουλ τον πίτσα πεπερώνε. Το τέταρτο φάουλ του Μιλκούδη στο παιχνίδι είναι αυτό. Αναφορά με τον Μπράτζο, στη γωνία για τρεις, η Βάλτον βρίσκεται. 79-70. Το τρίποδο ήταν από τον Κρεχίδη, τώρα τρίποδο από τον Ζωγράφο. Άστοχο. Μάχες, ριμπάουν από τον Μιλκούδη. Που είναι μαχητής πανταχού παρών για την ομάδα του στα ριμπάουν. Τρίποδο από τον Ζωγράφο ξανά. Έστοχος τώρα ο Μίλκος Ζωγράφος. Ρίχνει τη διαφορά στους 6. Όμως το παιχνίδι φαίνεται να γέρνει υπέρ των Βάλτονς που σε κάθε καλάθι των πίτσα πεπερών έχουν απάντηση. Μάλτος κάτω το καλάθι, τώρα στοχή, έχουν ευκαιρία τώρα οι πεπερών να πλησιάσουν στο σκορ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Έχουν χρόνο για να γυρίσουν το παιχνίδι. Ο Νταμπάσογλου spin move, ωραία προσπάθεια και το καλάθι. Η διαφορά πέφτει μετά από πολλή ώρα κάτω από τους 5 πόντους, είναι στους 4 τώρα. 79-75. Ήλιος. Στα ζωγράφος, η βοήθεια έρχεται, η πάσα στη γωνία. Βάζει την μπάλα στο παρκέ ο Γκρεκίδης, πασάρει στον οικονόμου, το τρίποντο ελεύθερο, άστοχο όμως. Λοιπόν, ο ζωγράφος τρέχει ο Νταμπάσογλου, τον βλέπει ο ζωγράφος, αλλά κλέβει εντυπωσιακά ο Μάλτος. Οι επιθέσεις κερδίζουν αγώνες, οι άμυνες όμως κερδίζουν πρωταθλήματα, υπάρχει ένα ρητό που λέει στο μπάσκετ.
Τώρα το λέει άστοχο τον Μπράτζο, ίδιο στο rebound, Μπράτζος, άστοχο ξανά, δίνει φαλιάρα στην μπάλα και έχουμε πόδι κατά τον Τίτσα Πεπερώνε, το έκανε ο ζωγράφος. Αλλαγές για τους Βάλτονς. Η time-out, όχι time-out, έχει σφυριχτεί, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι για τα 3 λεπτά και 24. Δραματικά δευτερόλεπτα που απομένουνε. 79-75 μπροστά οι Βάλτονς. Αλεξανδρίδης τώρα στο post με τον Ονταμπάσογλου. Παίρνει το χώρο, γυρίζει fade away shoot, άστοχο, rebound από τον Ονταμπάσογλου, από τον Χατζηνικολάου, Ονταμπάσογλου. Προσπίζει για χέρι με χέρι, τώρα παίζει με τον Ζωγράφο. Ζωγράφος παίζει στα πόδια τον Πίλιο. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχο το shoot. Rebound από τον Πίλιο με το νούμερο 19 και τώρα αδερφός με το νούμερο 24 έχει την μπάλα. Ράτζος, το stop από τον Ονταμπάσογλου. Μακρινή πάσα τώρα, Ζωγράφος για τον Μιλκούδη, το λέει απέστοχο για τους Πεπερώνε, η διαφορά πέφτει στους δύο. Απίθανο παιχνίδι στο κλειστό της 10, 79-77 το σκορ. Σκρίνει από τον Μπράτζο, η αλλαγή ο Ταμπάσογλου πάνω στον Μπίλιο, ζητάει ο Μπράτζο στο post, δεν τον πασάρει ο Μπίλιος. Προσποιείται τώρα, κάνει το give and go. Ο Μπράτζος βάζει την μπάλα στο παρκέ, shoot fade away, έστοχο από τον Μπράτζο. Απίθανη προσπάθεια. Στους 4 τώρα η διαφορά υπέρ των Βάλτων. Μιλκούδη. Μπροστά του ο Μπράτζος, πάει στο post ο Μιλκούδης. Δεν μπορεί όμως να εκμεταλλευτεί το χώρο που του δόθηκε. Ο Ταμπάσογλου spin move, το lay up. Άστοχο, καλή άμυνα από τον Αλεξανδρίδη. Οδήγησε πολύ χαμηλά τον αντιπαλό του και τώρα ο Μπίλιος στην άλλη πλευρά πετυχαίνει το lay up. 83-77 μπροστά οι Βάλτονς. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Ζωγράφος. Πάει στη γωνία. Μίλτος Ζωγράφος για 3. Ναι, ο Μίλτος Ζωγράφος. 83-80. Μπίλιος. Πάει τον αριστερό διάδρομο. Σκληρό φάλα το Ζωγράφο. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Τα έχει ο παίκτης των Βάλτονς. Παραδέχεται υποτικά το φάουλ του ο Μίλτος. Δείγμα της εμπειρίας του. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Μίλτου Ζωγράφου. Τώρα φάουλ από τον Μπίλιο. Τριτοματικό φάουλ των Βάλτων. Έχουν κι άλλο φάουλ να δώσουν. Αναφορά με τον Ζωγράφο. Χρονόπουλος δίνει screen εκτός μπάλας στον Ονταμπάσογλου. Δεν του πασάρει ο Χρονόπουλος. Πασάρει στο Ζωγράφο, Ζωγράφο, step back, τρίποντο, άστοχο. Rebound από τον Αλεξανδρίδη. Τώρα Μπράτζος. Προσποίηση. Αισαργή επίθεση, προηγούνται οι Βάλτον, τώρα η πάσα. Μπίλιος, το floater άστοχος, rebound από τον Ονταμπάσογλου. Τρέχει τώρα ο Ονταμπάσογλου για την ομάδα του. Ταμπάσογλου, δύσκολη προσπάθεια, εντυπωσιακό καλάθι από τον παίκτη των Πίτσα Πεπερώνε. Διαφορά στο καλάθι 84-82. Μπράτζος. Έρχεται σκρίνα τον Αλεξανδρίδη. Έχει χώρο Μπράτζος τώρα, πάει στο drive. Δύσκολη προσπάθεια και το καλάθι έρχεται. Απίθανη προσπάθεια από τον Μπράτζο των Βάλτων. Και πάλι τώρα τον Αλεξανδρίδη, έξυπνο φάουλ. Έχει βοηθεί για να δούμε.
Κανονικό φάουλ πρέπει να είναι. Κανονικό φάουλ, αλλά είναι δικαίωμα για βολές, έχει στηριχθεί. Ψηλά το φάουλ λέει ο διαιτητής. Και είναι το πέμπτο φάουλ του Αλεξανδρίδη στο παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, ο διαιτητής το έχει δώσει ψηλά, για να δούμε τι έχει δοθεί. Ναι, είναι χαμηλά το φάουλ, σωστή υπόδειξη. Παναφορά με τον Ζωγράφο. Χρονόπουλος. Για να δούμε, Χρονόπουλος. Άστοχο το σουτ και... μπάλα για τους Βάλτονς. Που έχουν την επίθεση, απομένουν 32 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Θα δούμε τι επιλέξουν οι Πεπερώνε. Λογικά θα κάνουν φάουλ. Δεν κάνει το λάθος. Όχι, κάνει το λάθος ο Τίλιος. Απίστευτο. Και εθνιδιασμός με τον Ζωγράφο. Για να δούμε. Άστοχος ο Ζωγράφος. Και οι Βάλτονς πλέον ελέγχουν το παιχνίδι. Δεν κάνουν φάουλ οι Πεπερώνε. Οι Βάλτονς θα είναι νικητές. Θα πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα. 86-82 το τελικό σκορ. Συναρπαστικό παιχνίδι στο κλειστό της 10. Τελικοί νικητές οι Βάλτονς. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.